υπήρχε ο Νάσος Βαλακτερός το πρόβλημά του, ο Γιώργος Ιερολυμάτος έρχεται αντιμέτωπος με το Quickstep. Η Κατερίνα Καγκάκη κρίνει τους κριτές στην Dancing Stars. Και ακόμη ένας καλεσμένος που δεν φαίνεται να μου έχει ιδιαίτερη δυναμία και αύριο θα έρθει να παίξουμε μπάλα μαζί. Δείχνει χαλαρή. Ακόμα και στα διαφημιστικά διαλύματα η παρουσιάστρια συζητάει και χαμογελάει με τους ανθρώπους στο κοντρόλ. Τις τελευταίες μέρες η εκπομπή αλλάζει ή υπάρχει πρόθεση να αλλάξει. Ωστόσο, ο φιλοξενούμενος και χθες ήταν ο Τρίφωνας Σαμαράς. Αυτή τη φορά με link από την πρόβα. Θα σε μαλώσω. Λες ότι ο κόσμος με θέλει μόνο για να γελάει και όλα αυτά και όχι για τις χορευτικές μου ικανότητες. Όχι, κάτι λάθος. Και εσύ συμμετέχεις. Έτσι σ' άκουσα πριν. Γιατί ευγενία μου, εσύ στο δεύτερο live ήσουν το ίδιο καλή όσο ήσουν μετά, όταν σήκωνες τα πόδια και μου έκανες αυτά με τα μίνι. Για πες μας. Εγώ στο δεύτερο live που σε είχα λατρέψει. Η Ναταλία Τραγούμη και η Καρένα Βελίκοβα περιμένουν την ώρα που θα τις φωνάξει ο Γιώργος Ασημινάκης, ο floor manager, για να βγουν στον αέρα. Η ώρα περνάει, οι τίτλοι τέλους πέφτουν. Ακόμα μία εκπομπή τελείωσε για την Ευγενία. Είδαμε λοιπόν όμορφες γλυκές καθημερινές στιγμές πίσω από τις κάμερες, αλλά τέλος βρες η Ευγενία θέλω να περάσουμε το παρασύνθημα. Επειδή όλος ο κόσμος έχει πει την άποψή του και έχει κάνει την κρίση του για την εκπομπή, για το τι μπορεί να πηγαίνει, να μην πηγαίνει καλά πίσω μπρος από τις κάμερες, πάνω δεξιά-αριστερά, θέλω να μιλήσεις εσύ τώρα. Θέλω να μας πεις εσύ που το ζεις, το βιώνεις και το γνωρίζεις, ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημα και το αποτέλεσμα που θέλετε και που θέλουμε βέβαια, έτσι, δεν είναι το θεμητό. Το επιθυμητό, αν θες. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχουμε ακόμα ξεκαθαρίσει ακριβώς τι συμβαίνει. Αλλά για μένα προσωπικά, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι το απολαμβάνω όλο αυτό πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε μία εκπομπή και μιλάω για κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Καλό κόσμο που τους αρέσει και σε αυτούς να μιλάνε πολύ για αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, είχες έρθει και εσύ την περασμένη εβδομάδα, μίλησες για το χορό, μίλησες για τη σχέση σου με τον χορευτή σου, με τις πρόβες σου, με όλη αυτή την καινούργια εμπειρία που ζεις αυτό το διάστημα. Δεν πιστεύω ότι σε έφερα σε δύσκολη θέση με κάποια ερώτηση. Πολύ ωραία. Δεν πιστεύω ότι είδες κάτι το οποίο να σου έκανε κακή εντύπωση, να ένιωσες άβολα. Και εμάς αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν έχουμε ανθρώπους. Μισό λεπτό και σπίρο μου να τελειώσω δύο λεπτά. Ναι. Ο στόχος ο δικός μας είναι να φέρουμε ανθρώπους να μιλάνε για το χορό. Εξάλλου, το οποίο κινείται γύρω από το χορό. Να μην έρχονται σε δύσκολη θέση, να μην τους κάνουμε να προβληματιστούν για τίποτα, να χαλαρώσουν. Χαλαρώνω και εγώ μαζί τους. Και για μένα είναι το ιδανικό σενάριο που μπορεί να συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Ωραία. Να κάνω μια ερώτηση όμως πάνω σε αυτό που λέτε, γιατί είναι σύμφωνοι, περνάνε πάρα πολύ ωραία οι καλεσμένοι και εσείς είστε πάρα πολύ ευγενικοί οικοδέσποινα. Ωστόσο, τελικός αποδέκτης είναι ο κόσμος. Εκεί, στον κόσμο, φαίνεται μέχρι τώρα ότι δεν περνάει. Και γι' αυτό, επειδή είστε εσείς εδώ πέρα, σας ρωτάμε γιατί δεν περνάει στον κόσμο, πού εντοπίζετε το πρόβλημα, αφού υπάρχουν όλες οι καλές συνθήκες όπως περιγράφετε, μας λέτε. Κοίταξε Σπύρο μου, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει, στο οποίο δουλεύουμε και πολύ σύντομα αρχίζουν και φαίνονται λύσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ τώρα εγώ μέσα στην εκπομπή σας να σας πω ακριβώς τι λέμε όταν συναντιόμαστε πίσω από τις κάμερες, γιατί δεν το κάνετε ούτε κι εσείς, καταλαβαίνεις τους λόγους. Ναι. Από την άλλη πλευρά, εγώ τα μηνύματα που παίρνω και στην εκπομπή αλλά και στο σπίτι, στο Twitter και στο Facebook, είναι πάρα πολύ